Δυστυχώς, είναι πολλές οι περιπτώσεις του οικογενειακού εκφοβισμού και της ενδοοικογενειακής βίας. Και αν ακόμα μας έμαθαν πως θα ενίκουν μη εν τίμω, κάποιες φορές τη βοήθεια έρχεται έξω από το σπίτι. Η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου ΚΟ, κυρία Χριστίνα Φακίνου, θα μας μιλήσει για τον εκφοβισμό στο σπίτι. Καλησπέρα και από μένα. Θα θέλαμε και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Επιλίου Αναξίδια για την πρόσκλησή τους να συμμετέχουμε και εμείς στη σημερινή εκδήλωση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε εδώ. Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Μου λέει ότι με αγαπάει, λέει και πέφτει στα πόδια μου παρακαλώντας με να μην χωρίσουμε ποτέ. Αλλά μετά, από λίγο, όταν σιγουρευτεί για την αγάπη μου, αρχίζει να με μειώνει, αδιαφορεί για το πώς νιώθω, δεν με αφήνει να αναπνεύσω με την ελεκτικότητά του και συνεχώς τονίζει τα λατώματά μου. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο σαν καταστάσεις, μήπως φταίω εγώ, κάπου,